Θα ξεκινήσουμε με μια συζήτηση που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Τέξας. Θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαριτάκη. Κύριε Χαριτάκη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλή χρονιά να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα το σχόλιο και η παρέμβασή σας σε μια δύσκολη συγκυρία, με φόντο βέβαια και τους εμβολιασμούς, σε μια παγκόσμια κλίμακα. Θέλω να σας ρωτήσω, και ενώ βέβαια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη διαδικασία των εμβολιασμών σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύετε ότι το εμβόλιο είναι η μόνη λύση στη μάχη κατά της πανδημίας, είναι το μοναδικό όπλο? Κοιτάξτε, το εμβόλιο πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο στη παρέτρα μας. Υπάρχει το εμβόλιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη μαζική προφύλαξη του πληθυσμού και φυσικά υπάρχουν και τα φάρμακα τα οποία δίνουμε στους αρρώστους όταν έρθουν στο νοσοκομείο και είναι σοβαρά άρρωστοι. Σε αυτούς φυσικά το εμβόλιο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Χρησιμοποιούμε διάφορα φάρμακα, στεροειδή, αντισώματα, πλάσμα, διάφορα σώματα. Λοιπόν, είναι ένα όπλο στη παρέτρα μας, αλλά όχι το μόνο όπλο. Δηλαδή το εμβόλιο δεν μπορεί να εξαφανίσει έτσι από μόνο του την πανδημία. Είναι δεδομένο. Πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι όλοι θα κάνουν το εμβόλιο, οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού θέλω να ελπίζω ότι θα εμβολιαστεί. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν άτομα τα οποία, νούμερο ένα, ίσως δεν έχουν εμβολιαστεί. Νούμερο δύο, άτομα τα οποία δεν θα έχουν ανταπτύξει αντισώματα στο εμβόλιο. Για αυτά τα άτομα τα οποία θα νοσήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, σίγουρα θα χρειαστούν αντιϊκά φάρμακα, σίγουρα θα χρειαστούν στεροειδή και νοσοκομειακή φροντίδα. Μου δώσατε μία πάσα με θεραπείες. Ανέφερα τον όρο εμβόλιο, μου πήγατε και στις θεραπείες. Ο FDA σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών έχει δώσει άδεια έκτακτης χρήσης στη θεραπεία μονοκλονικών αντισωμάτων. Αφορά βέβαια ομάδες υψηλού κινδύνου. Και θέλω να μου πείτε τι εικόνα έχετε από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης θεραπείας. Κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι επεμβατικός καρδιολόγος, δεν χορηγώ αυτού του τύπου τις θεραπείες. Όμως την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα ασθενή που είχε ιστορικό μεταμόσχευσης ύπατος και μιλήσαμε με την ομάδα τη μεταμοσχευτική εδώ και στο συγκεκριμένο ασθενή που είχε COVID χορηγήσαμε αντισώματα. Από ό,τι μου είπαν οι γιατροί εδώ που χορηγούν αυτά τα αντισώματα, τουλάχιστον σε ασθενείς με μεταμόσχευση ύπατος που είναι υψηλού κινδύνου, έχουν χορηγήσει σε 43 ασθενείς μέχρι τώρα εδώ στο Χιούστον και όλοι έχουν πάει πολύ καλά. Δεν είμαι σίγουρος, έχει πάρει την έγκριση από το FDA και θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα πώς θα βοηθήσει. Αλλά και αυτό που σας είπα είναι ένα ακόμα όπλο στη παρέτρα μας. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την ανοσία και τους εμβολιασμούς, ακόμα και οι ίδιες εταιρείες δεν έχουν δώσει απαντήσεις, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, πόσο κρατάει η ανοσία? Έχετε δίκιο. Η Moderna χθες ανέφερε για τουλάχιστον ένα χρόνο. Η απάντηση, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω είναι ότι στην παρούσα φάση δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι εξαρτάται, νούμερο ένα, από τον οργανισμό. Θα υπάρχουν άτομα τα οποία θα ανταπτύξουν αντισώματα, τα οποία θα κρατήσουν για περισσότερο διάστημα. Θα υπάρχουν άτομα τα οποία ίσως χρειαστεί δεύτερο ή και τρίτη δόση του εμβολίου για να αναπτύξουν αυτά τα αντισώματα. Νομίζω ότι σίγουρα θα έχει να κάνει και με το τύπο του εμβολίου, αν είναι ένα εμβόλιο mRNA ή εξασθενημένου ιού, αν θα αναπτύξουν αντισώματα ή όχι. Αλλά δυστυχώς είναι νωρίς ακόμα για να ξέρουμε τα τελικά αποτελέσματα. Είναι νωρίς ακόμα και το τοπίο κάπως, κύριε καθηγητά, είναι θολό σε πολλά ζητήματα. Είχαμε και μία δημοσίευση στο περιοδικό Nature που μιλάει για 8 μήνες φυσικής ανοσίας. Και γι' αυτό το λόγο σας ρώτησα τι εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν στο μέτωπο της ανοσίας μέσα από τους εμβολιασμούς. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρουμε ακόμα εάν η φυσική ανοσία θα κρατήσει περισσότερο από τον εμβολιασμό με τα εμβόλια τα οποία έχουμε σήμερα. Και αυτό δείχνει για άλλη μια φορά ότι είμαστε ακόμα στην αρχή του προβλήματος. Έχουμε πολύ περισσότερα όπλα από ό,τι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο ή ακόμα καλύτερη φάση από ό,τι μιλήσαμε πριν από 1-2 μήνες. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε δυστυχώς ακόμα στην αρχή.
εάν εμβολιαστεί κάποιος, μεταδίδει τον ιό, γιατρέ? Σε παρόμοια ερώτηση που από τη Pfizer, όταν είχε Pfizer, είχαν ερωτηθεί, είχαν πει ότι δυστυχώς δεν ξέρουμε, και αυτό θα απαντήσω κι εγώ. Δεν είμαστε σίγουροι εάν κάποιος ο οποίος έχει εμβολιαστεί ή κάποιος ο οποίος έχει περάσει την νόσο και έχει αναπτύξει τα αντισώματα, δηλαδή σημαίνει ότι δεν θα νοσήσει ο ίδιος ή η ίδια, δεν είμαστε σίγουροι εάν μπορεί να μεταφέρει τον ιό και να τον μεταδώσει σε κάποιον άλλον. Και γι' αυτό, παρά το γεγονός το ότι πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει περάσει την νόσο ή να έχει εμβολιαστεί, συζητάμε ακόμα και για μάσκα και για όλες τις προφυλάξεις τις οποίες συνεχίζουμε να... Την ίδια ώρα βέβαια βλέπουμε στο Ισραήλ να ολοκληρώνεται και η δεύτερη φάση με τη δεύτερη δόση των εμβολιασμών. Πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα, η όλη διαδικασία, η επόμενη μέρα στη χώρα θα πρέπει να βερθούν στο επίκεντρο της ερευνητικής κοινότητας σε μια παγκόσμια κλίμακα? Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι μια πανδημία η οποία δεν έχει ξανασυμβεί. Οπότε φυσικά δεν ήταν εύκολο να όλη αυτή η διαδικασία να γίνει χωρίς μικρά λάθη ή μικρά σκαμπανεβάσματα. Το να κάνει ακόμα διαδικασία ακόμα πιο περίπλοκη, το γεγονός ότι πολλά αυτά τα εμβόλια χρειάζονται ψυγεία με μείον 70 βαθμούς κλπ. Να το κάνει ακόμα πιο περίπλοκο το γεγονός ότι εδώ τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αρχές θεώρησαν ότι αν κάποιος εμβολιαστεί για την πρώτη δόση θα πρέπει να έχουν τη δεύτερη δόση φυλαγμένη στο ντουλάπι ή στο ψυγείο, βασιλτός, για όταν θα έρθει πίσω σε 3-4 εβδομάδες. Οπότε αυτό λίγο καθυστέρησε το να εμβολιαστεί μαζικά ο πληθυσμός, έστω και με τη μία δόση. Τώρα αρχίζουν να κάνουν τη διαδικασία λίγο πιο εύκολη, δηλαδή προσπαθούν να δώσουν όσο τα περισσότερα πρώτα εμβόλια, γιατί είναι σίγουρο ότι οι εταιρείες θα παράγουν περισσότερα και η δεύτερη δόση θα έρθει. Αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν χωρίς λάθη ή μικρά σκαμπανεβάσματα. Κύριε Χαριτάκη, όσοι νοσούν, επιβαρύνεται η καρδιά τους? Από τη μία και από την άλλη, βέβαια, αν υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην μετά-COVID εποχή για αυτούς που νοσούν. Επιπτώσεις καρδιολογικές. Ναι, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε πολλούς... και προσωπικά ασθενείς οι οποίοι μετά από μία λίμωξη με COVID έρχονται με αίσθημα παλμών, έρχονται με κόπωση, έρχονται με δύσπνια. Σε αυτούς τους ανθρώπους όταν δούμε με μαγνητική τομογραφία ή εξωτερική τομογραφία την καρδιά και τους πνεύμονες, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν κάποια μυοκαρδίτιδα, έχουν κάποια... κάποια ευρήματα, ας πούμε, της λίμωξης αυτής στους πνεύμονες. Τώρα, κατά πόσο αυτό μετά από 5 ή 10 χρόνια θα επιβαρύνει την καρδιά και τι θα σημαίνει για τους ασθενείς αυτούς, μένει μόνο να το μάθουμε όταν τους παρακολουθήσουμε. Και σε πανελλαδικό επίπεδο θα αναφερθώ, κύριε Χαριτάκη, σε ένα φαινόμενο. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τίνει να εξαφανιστούν οι καρδιοπάθειες. Ξέρετε, πολλοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα δεν πηγαίνουν στο νοσοκομείο λόγω φόβου. Έχετε δίκιο. Και εγώ, μάλιστα, που κάνω επεμβάσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που δυστυχώς έρχονται αργά στο νοσοκομείο και όταν κοιτάζουμε τα στεφανιά αγγεία τους, βλέπουμε ολικές αποφράξεις και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προωθεί αν ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος πριν από 2 μήνες ή 1 μήνα ή 3 μήνες ερχόταν στο νοσοκομείο. Οπότε ναι, αυτό το βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε παντού. Γιατί ο κόσμος πραγματικά φοβάται να έρθει στο νοσοκομείο λόγω αυτής της λίμωξης. Και με κίνδυνο την ίδια τους στη ζωή. Ίσως έχουμε και αύξηση στο μέτωπο της απώλειας ανθρωπίνων ζωών. Δηλαδή χάσουν τη ζωή τους. Το βλέπουμε πραγματικά, το βλέπουμε αυτό, ότι οι άνθρωποι, έχουμε περιστατικά εδώ που έχουν πεθάνει στο σπίτι με έμφραγμα ή ότι έρχονται πια τόσο αργά στο νοσοκομείο που δυστυχώς και ακόμα και άνοιγμα της αρτηρίας δεν ωφελεί γιατί η καρδιά έχει αποκτήσει πλέον ουλή. Οπότε αυτό δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο δυστυχώς, αλλά το βλέπουμε και εδώ.
Γιατρέ, είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε και όλες τις εξελίξεις στο μέτωπο της διαχείρισης της πανδημίας σε πανελλαδικό επίπεδο στη χώρα μας. Έχετε εντοπίσει κάποιες παραλήψεις, κάποια λάθη? Πολλοί μιλούν για αύξηση των τεστ και των ελέγχων που πρέπει να γίνουν, για επίσπευση του σχεδιασμού των εμβολιασμών. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει περιθώριο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Ήταν και συνεχίζει να είναι μια πανδημία η οποία δεν έχει ξανασυμβεί. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πιστεύω, να μην γίνουν λάθη. Νομίζω ότι να πάμε πίσω και να πούμε ότι το καλοκαίρι ίσως δεν θα έπρεπε να έχει ανοίξει τόσο πολύ ο τουρισμός ή να ανοίξουν τα σύνορα ή, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν αυτά. Μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι πλέον πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος πλέον έχει καταλάβει ότι ο ιός δεν είναι η γρήπη. Ο ιός αυτός δεν είναι ένα αστείο ή ένα ψέμα ή μια συνωμοσία. Είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς είναι μαζί μας. Είναι πολύ επικίνδυνη. Και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προφυλακτούμε για εμάς, τα παιδιά μας, είναι ένα μαζικός εμβολιασμός, η χρήση της μάσκας μέχρι να εμβολιαστούν όλοι. Και φυσικά, όταν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, να μιλούν με τον γιατρό τους και να μην φοβούνται ότι θα κολλήσουν κορονοϊό, εάν πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Επιστροφή στην κανονικότητα όπως την είχαμε συνηθίσει? Πιστεύω ότι σίγουρα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει μέσα σε ένα ή δύο ή τρεις μήνες. Πιστεύω θα περάσει το καλοκαίρι, πιστεύω θα έρθει το τέλος του χρόνου και κάπου εκεί πιστεύω, τουλάχιστον με τα νούμερα που βλέπω προς το παρόν. Και νομίζω ότι όλα εξαρτάται σε πόσο χρονικό διάστημα αυτά τα εμβόλια θα δοθούν στον πληθυσμό. Γιατί ακόμα και εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν τόσα πολλά εμβόλια που είναι ακόμα στο ράφι και δεν έχουν δοθεί. Όταν θα βρεθεί ένα καλύτερο σύστημα για να δοθούν αυτά τα εμβόλια σε όλο τον κόσμο και όταν το ποσοστό των εμβολιασμένων ανεβεί πάνω από το 65-70%, νομίζω ότι τότε θα δούμε το φως να κρυπτούν. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Τιμή μας η παρέμβασή σας και το σχόλιο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.